στην αρένα. Παπαζήση Κωνσταντίνα και Γιαβρανίδου Ειρήνη για την Ελλάδα. Καλησπέρα. Να σε αποσχολήσω μισό λεπτάκι μόνο. Πρέπει να ευχαριστήσει πρώτα τους ανθρώπους που την έχουν βοηθήσει και θα έρθει να μας μιλήσει η Γιαννούσα η Αθηνά, η νικήτρια του προηγούμενου γύρου. Παπαζήση Κωνσταντίνα και Γιαβρανίδου Ειρήνη αυτή τη στιγμή στην αρένα. Γιώργος Ροδάκογλου έχει το λόγο. Ναι, επιστρέψουμε λίγο εδώ για να ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση που κάνουμε εδώ με τον παγκόσμιο πρωταθλητή μας, τον Αποστόλη. Αποστόλη, μισό λεπτό είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Αποστόλη, έτσι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που κάνω μαζί σου, θέλω να μου πεις τι θα πρότεινες στους γονείς όλων, όλους όσους μας παρακολουθούν αυτή και μέσω streaming και μέσω τηλεοπτικών καναλιών, το TV Βεργίνα, το ZEVS και πολλά ιδιωτικά κανάλια μεταδίδουν αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλι στην άμμο. Μαζικό αθλητισμό. Χρειαζόμαστε να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Ήδη ο κόσμος αλλάζει. Το βλέπω καθημερινά. Στους γονείς, πάρτε τα παιδιά σας στα γυμναστήρια, στις παλέστρες, στο στίβο, στο κολύμπι. Γενικά στον αθλητισμό. Να γίνει τρόπο ζωής από μικρό το παιδί. Αυτό είναι το σημαντικό. Και μαζί με τα παιδιά γυμνάζονται και οι γονείς. Αυτό είναι το σημαντικό. Να γίνει τρόπο ζωής. Αποστόλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε, Στέλιο, σε σένα. Έχουμε λοιπόν δύο κορίτσια που διαγωνίστηκαν για την Ελλάδα στην κατηγορία των 70 κιλών. Και πάμε στην κατηγορία των 70 συν Εστονία και Ελλάδα, ΜΑΕ ΕΠ. Για την Εστονία και Πιτσιάβα η Κατερίνη για την Ελλάδα. Καλή επιτυχία και στις δύο. Δυνατά τα κορίτσια. Σας το έχω πει αρκετές φορές ότι η Ελλάδα δεν χαρίζεται. Δεν χαρίζει εύκολα πόντους, γι' αυτό ταλαιπωρεί τους συναθλητές. Νικήτρια, η Εστονία, ΜΑΕΠ, 3 πόντους στα 15 πρώτα δευτερόλεπτα. Στα 70 συν. Και έρχονται Ρωσία και Νορβηγία. Τελευταίος γύρος, στα 70 κιλά συν. Στην αρένα μπαίνουν Βασίλενα Λένα από την Ρωσία και η Σέλιν Σόλιεμ από την Νορβηγία. Ο αγώνας ξεκίνησε και τα δύο κορίτσια δυναμικά, η Ρωσία. Είναι ακριβώς αυτό που μου είπε πριν από λίγο κάποιος. Τα κορίτσια θα μαλλιοτραβηχτούν σήμερα. Δεν επιτρέπεται να τραβήξουν ούτε μαλλιά, καθώς επίσης και τα χτυπήματα όπως είναι στο πρόσωπο. Δύο πόντι στα 28 δευτερόλεπτα για την Νορβηγία και ακούτε φυσικά το σύνθημά τους. Αυτό είναι το σύνθημά τους κάθε φορά που κερδίζει ένας αθλητής. Νικήτρια λοιπόν για την Νορβηγία, Ίσελιν Σολέιμ. Τρίτος γύρος στην κατηγορία των 80 κιλών, Νορβηγία. Τζόιν Χάρλαντ Φος. Και μια άλλη Μάγκη από την Ουγγαρία. Αρκετή ζέστη έχω να σας πω. Βρισκόμαστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, οπότε είμαστε μπροστά από τη σημαία. Μάρκοβιτς Μίλαν, Σέρβια. Ματσουκρατίδης Παύλος, Ελλάς.
ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τα παιδιά του Ερυθρού Σταυρού. Ακριβώς. Ένα μεγάλο χειροκρότημα και συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Όπως σας έλεγα λοιπόν, ο αθλητής έχει κάποια τραύματα στο πόδι του, έπρεπε να ελεγχθεί από τον γιατρό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Περιμένουμε να μας δώσουν το OK από την διαιτησία. Και η διαιτητής είπε ξεκινάμε. Ένας πόντος στα 13, στα 12 δευτερόλεπτα. Και νικητής. Kalinagi, Hungary, winner. Μάχλι Μάγκη, Ουγγαρία. Ετοιμάζεται ο δικός μας, ο Ματσουκατίδης, ο Παύλος, εναντίον της Σερβίας και το αθλητή Μάρκοβιτς Μίλαν. Σερβία-Ελλάδα, Ελλάδα-Σερβία, καλή επιτυχία και στους δύο αθλητές. Μίλαν, Σερβία, Ματσουκατίδης Παύλος, Ελλάς. And to be getting ready. Γιώργος Ροδάκογλου έχει το λόγο να μας πει πού ακριβώς βρίσκεται, τι ακριβώς, με ποιους ακριβώς βρίσκεται στην κερκίδα των επισήμων. Λοιπόν, επιστρέφουμε, Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ στις κερκίδες των επισήμων. Δίπλα μου έχω τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, την κυρία Γιαννακίδου. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πάλης στην Άμμο. Καταρχήν, θέλω να πείτε την πρώτη σας εντύπωση. Καλώς σας βρήκα καταρχήν, ευχαριστώ πολύ. Τι να πω, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό που βλέπω εδώ πέρα, εντυπωσιάστηκα. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Ολυμπιονίκη μας, τον Κώστα το Θάνο, που τώρα είναι στην ηγεσία της Ομοσπονδίας της Πάλης, και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για την πρωτοβουλία τους και για την προσπάθειά τους να διοργανώσουν εδώ στην παραλία της Κατερίνης το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην Άμμο. Θα μου επιτρέψετε να σας βάλω τα δύσκολα. Απευθύνω τον λόγο στον Κώστα το Θάνο. Κωνσταντίνε, θέλω να μου πεις εδώ μπροστά, το καταγράφουμε, αυτό θα μεταδοθεί και από τα κανάλια, ήδη και σε απευθεία σύνδεση είμαστε. Η Ομοσπονδία τι έτοιμα θα έχει προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού? Πρέπει να πω ότι το γραφείο της φίλης της Κυριακής, της Γιαννακίδου, για την Ομοσπονδία της Πάλης αλλά και για όλες τις ομοσπονδίες είναι ανοιχτό, χωρίς ραντεβού. Όσες φορές έχω θελήσει να συναντηθούμε ή έχω δει άλλους εκπροσώπους ομοσπονδιών να θέλουν να συναντηθούν, δεν χρειάζεται να κλείσουν το ραντεβού και να ψάχνουν να βρουν τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού με βαρύτερους τίτλους για να συναντηθούν. Είναι πρόθυμη κάθε στιγμή, κάθε λεπτό να βοηθήσει, να συνεργαστεί και να πτύξει τον αθλητισμό, γιατί προέρχεται από τον αθλητισμό. Είναι η ίδια αθλήτρια. Από εκεί πέρα, το αίτημα που είναι σε εξέλιξη είναι, δεν είναι μόνο για την Ομοσπονδία της Πάλης, είναι για όλο τον ελληνικό αθλητισμό. Να μπορούμε να έχουμε σταθερές χρηματοδοτήσεις από το κράτος για να στηρίζουμε τα αθλήματά μας. Να μπορούν οι αθλητές μας και οι προπονητές μας να έχουν τις διευκολύνσεις και τις απαλλαγές τους ή τις αποσπάσεις τους για να μπορούν να προπονούνται απρόσκοπτα με τις εθνικές ομάδες μαζί με τους προπονητές τους, όχι μόνο για τους αθλητές. Και από εκεί πέρα δεν ζητάμε πολλά, διότι ξέρουμε ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη. Μπορώ να πω. Το έβαλε το θέμα, το έβαλε. Το έβαλε πολύ καλά, έκανε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά και η Ομοσπονδία της Πάλης και ο πρόεδρος, ο κ. Στάνος, είναι πάντοτε πολύ λογικοί στις απαιτήσεις τους. Ζητούν αυτό που πρέπει η πολιτεία να τους το χορηγεί. Εμείς το υποστηρίζουμε αυτό. Δεν θέλουμε ούτε να υπεκφεύγουμε, ούτε να λέμε δικαιολογίες. Πρέπει η πολιτεία να στηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό και την προσπάθεια που καταβάλουν οι ομοσπονδίες για την ανάπτυξη του αθλήματος, για τις εθνικές ομάδες. Καταλαβαίνουμε τον αγώνα τους, ιδιαίτερα
τώρα, αυτές τις δύσκολες περιόδους οικονομικής κρίσης που ζούμε, η ανάγκη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Είναι πάρα πολύ λογική σε αυτό που ζητούν. Πρέπει να συνδράμουμε, το αναγνωρίζουμε και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις μέσα στη δύσκολη περίοδο αυτή να ανταποκριθούμε. Καλά κάνουν να ζητούν, να απαιτούν από την πολιτεία. Ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό, το υποστηρίζουμε και εμείς και πρέπει να προσπαθούμε να τους βοηθούμε. Κυρία Γιαννακίδου, μου δίνετε την εντύπωση ότι είστε πρωταθλήτρια αυτή τη στιγμή μέσα στο στίβο. Κωνσταντίνε, τα λέει τόσο ωραία που ειλικρινά σου μιλάω, νομίζω ότι είναι της ομάδας. Λέω την αλήθεια και αυτό που πρέπει να συμβαίνει. Επειδή τώρα βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξω και θα έχω άλλη άποψη. Και εγώ από το πολύ μικρό κοριτσάκι είμαι μέσα στους αθλητικούς στίβους. Καταλαβαίνω την αγωνία του Κώστα να προσπαθήσει να κρατήσει όρθια την πάλη στην Ελλάδα, να αναπτύξει το άθλημα, τις εθνικές του ομάδες, να τις έχει έτσι όπως πρέπει. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και πραγματικά θα είμαστε δίπλα τους. Και εγώ και ο Υφυπουργός Αθλητισμού, το κράτος πρέπει να είναι δίπλα σε ανθρώπους τέτοιους που προσπαθούν από το πρωί ως το βράδυ να κάνουν το αυτονόητο. Και αυτό οφείλω να το πω. Πάντως έτσι για να ολοκληρώσουμε και αυτή τη συνέντευξη, αυτό που εισπράττουμε σήμερα όλοι μας είναι μια τέλεια οργάνωση εδώ πέρα και πάρα πολύ κόσμο. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω και μπράβο για άλλη μια φορά στον Κώστα το Θάνο και στο Δέλτα Σίγμα της Ομοσπονδίας, γιατί τώρα συνδυάζουν τον αθλητισμό με τον τουρισμό. Αυτό είναι ένα δρόμενο αθλοτουρισμού όπως λέμε και συμβάλλει σε αυτό. Και η πατρίδα μας με τέτοια ακτογραμμή και τέτοιες ομορφιές φυσικές μπορεί να βοηθήσει και γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει και συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα τον κύριο Λιάσκο από το Υπουργείο Τουρισμού για να κάνουμε δράσεις. Και αυτό που γίνεται σήμερα εδώ είναι μια τέτοια δράση επιπλέον και βοηθάει σε αυτό. Και γι' αυτό και τα συγχαρητήρια πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο στους ανθρώπους αυτούς που προσπαθούν. Κυρία Γιαννακίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε, Στέλιο, σε σένα. Ήταν η Γενική Γραμματέας Αθλητισμού, η κυρία Γιαννακίδου. Την έχουμε σήμερα εδώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πάλι στην άμμο. Επιστρέφουμε, Στέλιο, σε σένα. Ευχαριστούμε την κυρία Γιαννακίδου, ευχαριστούμε τον κύριο Ροδάκογλου. Έχουμε επιστρέψει μέσα στην αρένα. 1-1 στο πρώτο 1,5 λεπτό. Και νικητής, φυσικά, με 1-2. Φρέντιξον Καρλ Όσλαν από τη Σουηδία. Ακολουθούν Ρωσία-Σουηδία. Μιχαήλοβ Αλεξέη Ρωσία και Έριξον Σάμουελ για τη Σουηδία. Είναι οι επόμενοι που αγωνίζονται στην κατηγορία των 80 κιλών στον δεύτερο γύρο. Εδώ στην Κατερίνη, στο Beach Bar Almira. Ζωντανά φυσικά στο www.gazeta.gr και στο wrestling.gr. Λοιπόν, έρχομαι και εγώ δίπλα σου για να μην κάνεις παράπονα, αλλά είναι καταρχήν η Γενική Γραμματέας Αθλητισμού εδώ, η κυρία Γιαννακίδου. Έχουμε υπέροχους πρωταθλητές. Στέλιο, μόνο αυτό σου λέω. Κάθομαι στην κερκίδα με τα παιδιά και μιλάω μαζί τους. Ειλικρινά σου μιλάω. Είναι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι για το τι κάνουν και καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να αναδείξουν αυτό το άθλημα. Ειλικρινά δηλαδή, μπράβο τους. Μπράβο. Δεν ξέρω αν σου τρώω χρόνο εκεί με τη συνεντεύξη. Καθόλου. Πάντα εγώ λέω ο Στέλιος. Τα λέει πολύ καλά. Σκίζει τη μετάδοση εκεί που σου ακούμε στα monitor, να ξέρεις. Πολύ καλά πας. Και εδώ είμαστε σε ένα άλλο ζευγάρι από ό,τι βλέπουμε μαζί, έτσι. Ρωσία-Σουηδία, 0-0 στο πρώτο μισό λεπτό. Χρειαζόμαστε τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, χρειαζόμαστε τον γιατρό. Είχαμε ένα τραυματισμό, παιδιά, είναι αναμενόμενο αυτό. Είναι λογικό, διότι δεν είναι όπως
χτες και προχτές που αγωνίζονταν οι μικρότερες ηλικίες. Τώρα είμαστε μεταξύ αντρών γυναικών. Είναι ο τελικός, είναι ο δεύτερος γύρος. Ακριβώς όπως λέγει το τραγούδι, πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Εδώ στο Beach Bar Αλμύρα. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αμέσως προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και ο αγώνας συνεχίζεται. Δυνατός αγώνας. Ενάμιση λεπτό, 1-1. Και νικητής σε αυτόν τον γύρο στην κατηγορία των 70 κιλών είναι ο Ερίκσον Σάμουελ από την Σουηδία. Ακολουθούν ένας Έλληνας και ένας Νορβηγός. Ο Κυριακίδης Παύλος για την Ελλάδα και ο Βαξκούικ Κλέν από την Νορβηγία. Κυριακίδης Παύλος, Ελλάς. Βαξκούικ Κλέν, Norway. And to be getting ready, Rain Jared Glenn, United States. Μπροστά μας εκπληκτική ελληνική σημαία. Οι αθλητές, να σας πούμε ότι αν ξαναδιαγωνιστούν, δηλαδή κερδίσουν στον επόμενο γύρο και ξαναδιαγωνιστούν, είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί δεν διαγωνίζονται αμέσως. Καλωσορίζουμε και τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, κυρία Καλλιόπη Γιαννακίδου. Κυρία Γιαννακίδου, που πριν μίλησε μαζί με τον Γιώργο Τωροδάγουλου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας πόντος για την Ελλάδα. Γρήγορα, γρήγορα, στα 2 δευτερόλεπτα. Κυριακίδης Παύλος. Ο Έλληνας αθλητής λέει έναν πόντο. Αλλά η διαιτησία αποφασίζει στους 2 πόντους. Ο αγώνας που εξελίχθηκε μέσα στα 4 πρώτα δευτερόλεπτα. Νικητής. Ο Νορβηγός αθλητής. On the arena, Ranger Glenn, United States. Spiridon of Leonid, Russia. And to be getting ready, Kouloukidis Yorgos, Ελλάς. Aaron Scott, Ryan Jared United Glenn, USA και Σπυριδόνου Λεωνίδας από τη Ρωσία. Μένουν άλλοι 2 αγώνες στην κατηγορία των 80 κιλών και αμέσως μετά περνάμε στην κατηγορία των 90 κιλών. Ο DJ έχει κάνει τη δουλειά που πρέπει να μας βάλει μέσα στο κλίμα. Ο αγώνας ξεκίνησε. Αμερική-Ρωσία. Ρωσία-Αμερική. Ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν έχουμε κάποιον πόντο. Προσπαθεί ο παίκτης της Αμερικής, καταβάλει μεγάλες προσπάθειες, αλλά ο Ρώσος παίκτης είναι αυτός που θα πάρει τον πόντο.
43 δευτερόλεπτα και ο αγώνας συνεχίζεται. Με νικητή τον παίχτη της Αμερικής. Με συγχωρείτε, με νικητή τον παίχτη της Ρωσίας, Σπύριδον Λεωνίδας. Έρχονται στην αρένα ένας Έλληνας, Κουλουχίδης Γεώργιος, και ένας αθλητής από την Αμερική, ο Άρον Σκοτ Γουέντελ, για να διαγωνιστούν. Είμαστε ακόμα στην κατηγορία των 80 κιλών. Ο αγώνας ξεκίνησε. Βλέπουμε ότι ο παίκτης από την Ελλάδα, ο Κουλουχίδης Γιώργος, είναι και χτυπημένος στον ώμο. Παρόλα αυτά, αγωνίζεται κανονικότατα εναντίον της Αμερικής και εναντίον του παίκτη Άρον Κόχεντελ. Στα 32 δευτερόλεπτα ένας πόντος για την Αμερική. Πλησιάζουμε το ένα λεπτό. Και δύο πόντοι για την Ελλάδα. Συγχαρητήρια στον Κουλουχίδη Γεώργιο. Στην κατηγορία των 80 κιλών. Και συνεχίζουμε. Δίπλα μου έχω τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Δημήτρη Κολιτσόπουλο. Συγχαρητήρια για την διοργάνωση καταρχήν. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ των ανθρώπων της Κατερίνης, της Νομαρχίας, της Περιφέρειας. Όπως βλέπετε, το άθλημά μας ανεβαίνει και ανεβαίνει αρκετά ψηλά και αξίζει, γιατί την οντότητα αυτή. Γιατί βλέπετε σήμερα έχουμε 2.000 κόσμο εδώ, θα πάρει τη θέση που του αξίζει. Πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα πηγαίνουμε και καλύτερα και θα γεμίσουμε τις παραλίες με κόσμο. Κύριε Κολιτσόπουλο, κάτι μου λέγατε για την Αρχαία Ολυμπία πριν λίγο, αλλά είπα θα τα πούμε σε λίγο. Στην Αρχαία Ολυμπία είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνουμε το Διεθνές Τουρνουά Ολύμπια, όπου εκεί ξεκινάνε, από εκεί που ξεκίνησαν το άθλημα της πάλης, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Κάθε χρόνο έρχονται και περισσότερα κράτη. Αυτή τη στιγμή έχουν δηλώσει πάνω από 20 κράτη. Είναι περίπου 200 ξένοι αθλητές, συν οι Έλληνες, οι οποίοι κάπου 300 αθλητές. Εάν βάλουμε και τους φιλάθλους, περνάνε τους 500. Οπότε ο αθλητικός τουρισμός βοηθάει και στην ανάπτυξη της κάθε περιοχής. Αυτό είναι ένα σημαντικό που πρέπει να το προσέξει η πολιτεία, να βοηθήσει την ομοσπονδία μας, διότι εμείς κάνουμε τεράστιες προσπάθειες, αφήνουμε τις οικογένειές μας, τρέχουμε για αυτό το άθλημα που πραγματικά του αξίζει. Κύριε Κολιτσόπουλε, εδώ τώρα βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια. Έχουμε την πάλι στην άμμο που ουσιαστικά με τέτοια ακτογραμμή που έχει η Ελλάδα, αν αυτό το αξιοποιήσουμε, θα γεμίσουμε όλες τις παραλίες. Όλες τις παραλίες θα τις γεμίσουμε με κόσμο και με αθλητές, ακριβώς, οι οποίοι μπορούν να αθλούνται. Αυτό όμως θέλει βοήθεια και από την πολιτεία. Μόνοι μας κάποια στιγμή θα κουραστούμε και θα πάμε σπίτι μας. Εάν δεν βοηθήσει η πολιτεία οικονομικά
και να φτιάξουμε μια σοβαρή οργανωτική επιτροπή που θα μπορούμε να διοργανώνουμε και βαλκανικούς αγώνες και πανευρωπαϊκούς αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα και πανευρωπαϊκά και με μικρά παιδιά. Οπότε όλες οι παραλίες, όλες οι περιφέρειες θα δυναμώσουν και θα λειτουργήσει η ανάπτυξη αυτή που θέλουμε να βοηθήσουμε και όλα εδώ τα μαγαζιά, τα ξενοδοχεία, τις ταβέρνες. Όλα αυτά είναι μια ανάπτυξη. Από, από το επίπεδο των αγώνων σήμερα, πόσο ικανοποιημένος είστε? Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Βέβαια υπάρχουν κάποιες τεχνικές που μπορεί να διορθωθούν, να δώσουμε λίγο ακόμα πιο έμφαση, να γίνει ακόμα πιο θεαματικό το άθλημα. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που ήρθε, ο Λάλοβιτς, έφυγε κατενθουσιασμένος. Θέλω τώρα να μου πείτε πόσο υπερήφανος είστε για τους αθλητές, για τους Έλληνες αθλητές, την προσπάθεια που καταβάλουν και το ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι αθλητές μπορούν να αποτελέσουν τα πρότυπα νέων παιδιών. Τι να σας πω, είναι απερίγραπτες οι στιγμές όταν βλέπεις την ελληνική σημαία και σηκώνεται και ακούγεται το εθνικό ύμνος, εγώ τα κρίζω. Είναι απερίγραπτες, γιατί είμαι 50 χρόνια στο άθλημα. Όταν έρχεστε σε επαφή με αυτά τα παιδιά, γιατί εκτός από τον αθλητισμό συζητάτε και τα προβλήματά τους, καμιά φορά σας εκμυστηρεύονται και πράγματα που δεν τα λένε και σε άλλους, έτσι δεν είναι? Αυτή η επικοινωνία που αναπτύσσετε μεταξύ σας, πόσο σημαντική είναι? Γιατί σας βλέπω συγκινήστε τώρα και γι' αυτό σας κάνω και ερωτήσεις κοινωνικού περιεχομένου. Εγώ ξεκίνησα από 10 χρονών παιδάκι τον αθλητισμό, ήμουν μέλος της εθνικής ομάδος. Ήμουν πρωταθλητής, ήμουν προπονητής στις ένοπλες δυνάμεις. Είμαι πρόεδρος τώρα σε ένα σύλλογο που έχει βγάλει 7 Ολυμπιονίκες, τον Ηρακλή Περιστερίου. Και όπως καταλαβαίνετε, κλείνω πάνω από 50 χρόνια στο άθλημα αυτό και έχω πάρα πολλές αναμνήσεις και με το γιο μου και με τα παιδιά του συλλόγου μου. Οπότε οι στιγμές που ανεβαίνεις στο βάθρο και βλέπεις την ελληνική σημαία και τον εθνικό ύμνο, νομίζω ότι κρατάς όλη την Ελλάδα στους ώμους σου, στις πλάτες σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο, λόγω σε σένα. Είχαμε κοντά μας τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε στην κατηγορία των 90 κιλών. Στάροστιν Γιούρι, Ρωσία, και Άοντιν Χάσαν από την Τουρκία. Οι παίκτες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Τουρκία-Ρωσία. Αφού πάρουν τις τελευταίες λεπτομέρειες από τους διαιτητές. Ο απαραίτητος έλεγχος. Και ξεκινάμε. Η ώρα να σου πούμε ότι είναι 2, είμαστε σχεδόν στην καρδιά του μεσημεριού. Εκεί γύρω στις 3 τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Στα 19 δευτερόλεπτα όμως, νικητής με 2 πόντους. Στάροστιν Γιούρι από την Ρωσία. Ακολουθούν στην ίδια κατηγορία για τη Σερβία και την Νορβηγία ο Γιωβάνοβιτς Μάρκο για τη Σερβία και ο Βόλαντ Πέτερ από την Νορβηγία. Ξεκινάει ο αγώνας Νορβηγία-Σερβία στην κατηγορία των 90 κιλών. Ο παίκτης από τη Σερβία δεν αφήνει περιθώρια στο Ρόσβικ από την Νορβηγία. Δεν του χαρίζει εύκολα τον πόντο. Όπως ακριβώς σας το είπα, ο Σέρβος παίκτης έχει τον πόντο στα 30 δευτερόλεπτα, στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα. 2 πόντοι για τη Σερβία και φυσικά νικητής Γιωβάνοβιτς Μάρκο. Γιωβάνοβιτς Μάρκο, Σερβία, winner.
Ακολουθούν Ρωσία, Νορβηγία. Ρούσβικ Ιωακίμ για την Νορβηγία. Σαβίνων Πλάτων για τη Ρωσία. Στην κατηγορία των 90 κιλών. Και αμέσως μετά Εστονία και Τουρκία για να κλείσει ο πρώτος γύρος των 90 κιλών. Ξεκινάει λοιπόν και ο αγώνας μεταξύ Ρωσίας και Νορβηγίας και φυσικά καλή επιτυχία και στους δύο. Ο Ρώσος παίχτης, ο Σαβίνων Πλάτων, ήταν αυτός που κερδίζει τον πόντο. Ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming από το επίσημο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας, wrestling.gr. Games are being broadcasted through live streaming, wrestling.gr. Όπως ακούτε από το wrestling.gr και από το gazeta.gr μπορείτε να μας παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα στο live streaming από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης εδώ στην παραλία της Κατερίνης. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Ρωσία, Νορβηγία και νικητής Σαβίνων Πλάτων από τη Ρωσία. Ακολουθούν Εστονία, Τουρκία για να κλείσουμε τον γύρο των 90 κιλών. Για την Τουρκία ο Γκουζ Μουσταφά και για την Εστονία Αλακ Ερκή. Ξεκινά ο αγώνας μεταξύ Εστονίας και Τουρκίας. Είναι λίγο σκληρός ο αγώνας, παρόλο που είμαστε στα 19 πρώτα δευτερόλεπτα. Εστονία, Τουρκία, Γκουζ Μουσταφά και Αλάκ Έρκη είναι αυτοί που αγωνίζονται. Και ο πρώτος πόντος είναι φυσικά για την Εστονία. Αρκετός κόσμος συνεχίζει και καταφτάνει στην παραλία της Κατερίνης. Ένα λεπτό και 26 δευτερόλεπτα. Ένας πόντος για την Εστονία. Δύο πόντι για την Εστονία και νικητής Αλακ Έρκη στην κατηγορία των 90 κιλών
και μόλις τελείωσε και αυτή η κατηγορία. Alak Erki, Estonia winner. Στην κατηγορία των 70 κιλών. Ελλάδα-Νορβηγία. Inviting the wrestlers of the 70 kilos category. Αυγοπασβίλη Γεώργιος και Στρόεν Βέργκαρτ για την Νορβηγία. Είναι αυτοί που θα διαγωνιστούν και θα ανοίξουν τον δεύτερο γύρο των 70 κιλών. www.wrestling.gr και www.gazeta.gr μπορείτε να παρακολουθείτε τους αγώνες μέσω live streaming εδώ από την παραλία της Κατερίνης και φυσικά από Δευτέρα στην τηλεόραση της Βεργίνα και στο ΖΕΠΣ. Στην κατηγορία των 70 κιλών. Ο δικός μας, Αυγοπασβίλη Γεώργιος για την Ελλάδα στα 8 πρώτα δευτερόλεπτα. Ακολουθούν. Kozalk Tibor, Ουγγαρία και Joyce Jason Lee από την Αμερική. Φυσικά να πούμε και τα χρόνια πολλά στο Βαν που το γιορτάζουμε μέσα στη δροσιά. Θα έρθουμε και εμείς σε λίγο. Παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, σπιγμαχία πάλης στην Άμμο. Εδώ στην παραλία της Κατερίνης. Είμαστε στο Beach Bar, Αλμύρα. Mr. Stefan Kazarian, technical delegate of Fila, and Mr. Yaxi Eder, Fila representative. Kozal Tibor για την Ουγγαρία και Joyce Jason Lee για την Αμερική. Δύσκολος αγώνας εντολές από τους προπονητές. 16 πρώτα δευτερόλεπτα, 0-0 ακόμα. Δύο πόντοι χρειάζονται για να κερδίσει ο αθλητής και να περάσει στον επόμενο γύρο. Φυσικά, δίπλα μου έχω τον προπονητή της Εθνικής, τον Βασίλη τον Μπατάλα. Θέλει να μας πει μια ιστορία για τον προπονητή. Για τον προπονητή της Αμερικής, αλλά είναι και αθλητής και προπονητής. Να πω το πόσο αγαπάει το άθλημα και γενικά την αρχαία Ελλάδα. Σε κάποια συζήτηση που είχαμε πέρσι σε ένα παγκόσμιο πρόπερση, που θυμάμαι στη Βουδαπέστη, μας είχε πει η γυναίκα του ότι ήρθε στην παλέστρα της Ολυμπίας, γονάτισε και έκλαιγε για δυο ώρες από τη συγκίνηση. Τόσο μεγάλη ήταν η συγκίνηση ότι και λέει ότι ρε παιδιά εσείς Έλληνες, εσείς μας δώσατε τα φώτα, το πολιτισμό, λέει ξυπνήστε. Δεν είναι δυνατόν να τραβάτε τόσα πράγματα εσείς από άλλους λαούς. Κατά κάποιο λόγο δηλαδή, το έδωσε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος αξίζει συγχαρητήρια και είναι πάντα στις διοργανώσεις. Στα παγκόσμια πρωταθλήματα που προκρίνεται από την Αμερική. Ο ίδιος εκπαιδεύει πεζοναύτες στην Αμερική για, για τις διάφορες αποστολές των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει μεγάλο σύλλογο πολεμικών τεχνών πάλης και παγκρατίου. Είναι σαν άνθρωπος, θα έλεγα ότι το θαυμάζω κατά κάποιο τρόπο για τα πολλά που έχει κάνει. Και θαυμάζει τόσο πολύ την Ελλάδα. Τα παιδιά του τα έχει ονομάσει
με ελληνικά ονόματα. Έχει δώσει τα παιδιά του ελληνικά ονόματα. Κράσος, Φίβος, δεν θυμάμαι τα άλλα. Δηλαδή αξίζει να του μιλήσετε και τον ίδιο τον Τζεφ, τον κύριο Τζεφ. Μεγάλη μας τιμή φυσικά όταν ένας ξένος δίνει ελληνικά ονόματα. Έρχεται στην αρχαία Ολυμπία και φυλάει το χώμα το ελληνικό και μέσα του νιώθει έτσι για λίγο Έλληνας. Συνεχίζουμε. Τουρκία, Ελλάδα. Παρακαλούνται να προσέλθουν. We invite. Γκούρμπους. Γκούρμπους. Φουρουλά. Για την Τουρκία Απόστολος. Και τα Σκούδης Απόστολος για την Ελλάδα. And to be getting ready, Stanley Alex, United States. Ivanov Petr, Russia. He want to say something about the beach wrestling, about the Greek culture, about wrestling, and how you love this sport. Well, this is it's always an honor to be here in Greece. Coming back to where everything all began, this is where the root of everything is, the root of MMA, the root of all combat. Everything started here, and you know, doing what I do for a living, coming to Greece is always just an honor. This was an epic time to come. If you're going to come to beach wrestling or any sport, combat sport, coming to Greece is the place to be. And the fact that we're underneath Mount Olympus makes it even that much more epic and special. The Greek culture is fascinating, and the heritage is responsible for all of Western history. And I love Greece. Μας μίλησε για το πόσο αγαπάει το άθλημα, πόσο αγαπάει την Ελλάδα και ότι αυτό το άθλημα ξεκίνησε από εδώ, με λίγα λόγια. Και νιώθει συγκίνηση που αγωνίζεται εδώ, κάτω από τον Όλυμπο, που οι αρχαίοι θεοί βλέπανε τους παλαιστές πάνω από τον Όλυμπο να παλεύουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much. Σου παίρνω το λόγο, τον Αποστόλη Τασκούδη τον είχαμε αρκετή ώρα ζωντανά πριν. Έχω όμως τον πατέρα του εδώ πέρα, τον κύριο Γιάννη Τασκούδη, τα λέω καλά. Λοιπόν, είδατε τον αγώνα του γιου σας, θέλω να μου πείτε έτσι, περιγράψτε μου λίγο την αγωνία και πώς νιώθει ο πατέρας όταν βλέπει το παιδί του αγωνίζεται. Αυτό το συνέστημα το έχω εδώ και γύρω στα 20 χρόνια περίπου. Γιατί ο Αποστόλης κάνει πρωταθλητισμό πάνω από 15 χρόνια. Ξεκίνησε από τα 14 στους παιδες, στους παμπέδες, παιδες, εφήβους, άντρες κλπ. Ζήσαμε πανευρωπαϊκά στους παιδες, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια στους εφήβους, στους άντρες. Ζήσαμε μια Ολυμπιάδα. Αυτό το συνέστημα είναι πάντα το ίδιο. Δηλαδή η αγωνία του κάθε μάτς, του κάθε αγώνα είναι το ίδιο, δεν έχει να κάνει με το ποιος αντίπαλος είναι ή αν είναι δυνατός ή αδύνατος αντίπαλος. Θέλω να μου πείτε, περάστε μπροστά, τι να κάνω, συμβαίνουν αυτά στη τηλεόραση, δεν μας βοηθάει κάποιος εδώ πέρα. Λοιπόν, περνάνε μπροστά μας, τι να κάνουμε, συνεχίζουμε την κουβέντα. Πόσο σημαντικό είναι ο πατέρας να συμπαραστέκεται στο παιδί, όταν το παιδί βρίσκεται μέσα στο ρίγκ, δηλαδή θέλω να μου δώσετε αυτό το ιδιαίτερο, την ψυχολογική στήριξη που δίνεται αυτή τη στιγμή στον Αποστόλη. Αυτό για μένα, τουλάχιστον για μας που έχω ζήσει τόσα χρόνια, ας πούμε, μέσα στον αθλητισμό, στην πάλη, στον πρωταθλητισμό, παίζει το πιο σημαντικό ρόλο. Να είναι δίπλα στον αθλητή που αγωνίζεται, στο παιδί του, ο πατέρας, η μάνα, η οικογένεια, και όχι μόνο τον καιρό που κάνει την προετοιμασία του, την προπόνησή του, αλλά όταν πάει στους αγώνες, όταν βρίσκεται στους αγώνες, είναι σημαντικό να νιώθει ότι στην κερκίδα κάπου είναι δικοί του άνθρωποι και τον στηρίζουν. Και μια τελευταία ερώτηση, τους γονείς που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και ζωντανά και μέσω τηλεοπτικών σταθμών, τι θα λέγατε εσείς σαν πατέρες για τα παιδιά που πρέπει να ασχοληθούν με τον αθλητισμό? Θα έλεγα το εξής, μη διστάσουν να είναι λίγο σκληροί, λίγο απόλυτοι με τα παιδιά τους για να τα σπρώξουν στον αθλητισμό γενικά. Και αν προκύψει από μια ηλικία και μετά να κάνουν πρωταθλητισμό, μην το διστάσουν, έχει φοβερή, τρομερή αξία
το να κάνει το παιδί σου να ασχολείται με τον αθλητισμό γενικότερα και πόσο μάλλον να κάνει πρωταθλητισμό. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια για το γιο σας. Επιστρέφουμε, Στέλιο, σε σένα να ακούσουμε τώρα. Ακούσαμε τι είπε ο πατέρας, πάμε να δούμε τι λέει ο πρωταθλητής ο γιος. Ακούσαμε τον πατέρα σου πριν από λίγο να μιλάει μαζί με τον Γιώργο και θέλω να μου πεις τα σκούδης Απόστολος, πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το άθλημα για σένα? Κοιτάξτε, αυτό το άθλημα είναι η ζωή, έτσι, όλη μου η ζωή. Μέσα από αυτό το άθλημα έμαθα τα πάντα, τα πάντα. Να σέβομαι την ιστορία μου, τον πολιτισμό μου, έμαθα, έκανα φίλους σε όλο τον κόσμο, την παιδεία μου, του πρωταθλητισμού. Μέσα από αυτό το άθλημα κατάφερα όλα αυτά. Τα επόμενα σχέδιά σου? Το πιο σημαντικό, αυτό που έχω μάθει, γιατί και η ηλικία μου έτσι είναι κοντά στο τέλος της καριέρας, είναι να είμαστε γεροί. Όσο γίνεται να είμαστε γεροί όλοι, για να μπορούμε να προσπαθούμε. Ξέρουμε τον τρόπο να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε, αλλά πρέπει να είμαστε δυνατοί. Σε ευχόμαστε καλή επιτυχία μέχρι το τέλος, να είσαι πάντα έτσι δυνατός, γερός και με αισιοδοξία και να σε δούμε να ανεβαίνεις και στην πρώτη θέση για ακόμα μία φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί να είναι και ο αγαπημένος μου παίκτης, παιδιά, αυτός, ο οποίος μιλήσαμε έξω και είναι ένας παίκτης καταπληκτικός, ο οποίος αγωνίζεται, ο Ατίλα Λακάτος, που ήταν και ο νικητής. Συνεχίζουμε να κλείσουμε τον κύκλο των 70 κιλών. 70 κιλά λοιπόν για την Νορβηγία, Μπάρθ Έρικ και ο Τόμι Κλάουσεν από την Ρωμανία. Ο αγώνας ξεκινάει, Νορβηγία, Ρωμανία. Νορβηγία, όπως έχετε καταλάβει εδώ και δύο μέρες, με τα κόκκινα σορτσάκια δεν αλλάζουν, είναι το χρώμα τους, είναι η σημαία τους, είναι η υποστήριξή τους και όλοι οι αθλητές τους αγωνίζονται με το ίδιο κόκκινο σορτσάκι. Όπως και η δική μας με τα μπλε, έτσι και η Νορβηγή. 30 δευτερόλεπτα, δεν υπάρχει ακόμα πόντος. Ο παίκτης από τη Ρουμανία, αρκετά επιθετικός προς το κεφάλι του Νορβηγού παίκτη, του Μπραθ Έρικ. Ένας όμως είναι ο πόντος για τον παίκτη της Ρουμανίας, για τον Νόμι Κλάουσεν. Νευριασμένος όμως έχει επιστρέψει ο Νορβηγός, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει τον πρώτο του, το χαμένο πόντο και φυσικά τη νίκη. Από τις κερκίδες φωνάζουν τα ονόματα των παικτών. Ενάμιση λεπτό, ένας πόντος για τη Ρουμανία. Ο παίκτης από τη Ρωσία, ένα-ένα λέει ο διαιτητής για την Νορβηγία και για τη Ρουμανία στο 1.46. Από δοκιμασίες, από τους φιλάθλους που έχουν έρθει να παρακολουθήσουν τον αγώνα, καθώς και από τους προπονητές, μηδενίζεται ο πόντος από τη Ρουμανία. Συγγνώμη, από την Ρωσία και από την Νορβηγία, και νικητής είναι ο παίκτης από τη Ρουμανία.
Στην αρένα θα μπουν ένας Ρώσος και ένας παίκτης από την Αμερική στην κατηγορία των 90+. Ρώσια, Αμερική, Αμερική, Ρωσία είναι η επόμενη παίκτη στην κατηγορία των 90 κιλών. Έναν παίκτη που είδαμε και στην αρχή. +90. Σε λίγο θα έρθουν και δύο Έλληνες να διαγωνιστούν σε αυτή την κατηγορία, καθώς η Ρωσία, η Τουρκία και η Κύπρος που θα μπει μέσα στο παιχνίδι. Στην αρένα λοιπόν, ο Κόλι Άικι Άντωνη από την Αμερική, Κούτοκον Βασίλη από τη Ρωσία. Καλή επιτυχία και στους δύο. Και αμέσως μετά έρχονται δύο Τούρκοι να αναμετρηθούν μεταξύ τους. Ο αγώνας ξεκινάει, 90+ είναι η κατηγορία, μπορούν να φτάσουν, όπως μας είπανε, και τα 130 κιλά. Ένας πόντος για την Αμερική, για τον παίκτη της Αμερικής, για τον Οκόλι Άικι Άντωνη. Δεύτερος πόντος, μόλις τα 14 δευτερόλεπτα και νικητής φυσικά. Παρακαλώ μία φορά ακόμη για τους εθελοντές, όλους του Ερυθρού Σταυρού και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που βοηθούν εδώ στο πρωτάθλημα. Μεγάλο χειροκρότημα για όλους τους εθελοντές. Νικητής λοιπόν, ο Κόλι Άικι Άντωνη από την Αμερική. United States, όπως ακριβώς μας το είπε και η εκφωνήτρια. Έρχονται δύο Τούρκοι να διαγωνιστούν μεταξύ τους. Κόρωμαν Ιμπραήμ Σέτιν Χουσέιν. Είναι οι δύο Τούρκοι παίκτες που έρχονται να διαγωνιστούν. 2:20 και πλησιάζουμε σιγά σιγά στην καρδιά του μεσημεριού. Αρκετή ζέστη στην παραλία. Αρκετή άμμος καίει αρκετά και ο αγώνας ξεκινάει. Δύο Τούρκοι μεταξύ τους. Ένας πόντος στα 15 πρώτα δευτερόλεπτα. Οι συγκεκριμένοι παίκτες είναι αρκετά ήρεμοι ή είναι κουρασμένοι. Να πούμε φυσικά ότι είναι η κατηγορία των 90+. Και σε αυτή την κατηγορία θα διαγωνιστούν ακόμα 4 ζευγάρια. Νικητής στο 1 λεπτό με 2 πόντους. Κόρωμαν Ιμπραήμ από την Τουρκία. Για πάρα πολύ λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας αμέσως μετά το διάλειμμα.